Είναι στην κατοχή, έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Ναι. Ωραία, για πέστε μας λοιπόν, δύσκολα χρόνια της κατοχής. Οπωσδήποτε ναι, ήταν στρατός κατοχής. Τι είχατε και εδώ στον Αυλέμα, στρατό. Μάνιουι δεν ήταν μάνιουι, αλλά ούτε συνέβλεπε. Είχαν κάνει τότε, έπαιρναν τους για εγκαρίες. Μάλιστα. Πηγαίνανε στο Ντράχυλα. Μάλιστα. Που ήταν εκεί εγκαταστημένοι και οι Γερμανοί. Και μέχρι σήμερα είναι επικίνδυνο το έδαφος, διότι είχαν παρουσιαστεί και κάψανε πολλά πυρομαχικά. Αχα. Ναι, και είναι επικίνδυνο. Άμα πέσει καμιά χειροβομβίδα, ναι, θα πάντοτε έχει. Πάντοτε με μεγάλη. Αλλά δεν είχατε πρόβλημα φαγητού εδώ, έτσι κι αλλιώς τρώγατε ψάρια, τι τρώγατε εδώ, χόρτα, τι. Χόρτα αρκετά. Έχει ωραία χόρτα τα βλέπω. Νοστιμότατα. Για πέστε μερικά χόρτα που ξέρετε. Τα ραδίκια, ναι. Τα ωραία ραδίκια, το οποίο του βουνού. Ναι. Αλλά είχαμε και τα περβολάκια μας. Μάλιστα. Τι κάναμε μόνοι μας. Μπαμπακίες. Ο μπαμπακία εμείς όχι. Τι διαφορά έχει η μπαμπακία από τον περιβόλι. Η μπαμπακία δεν ποτίζεται. Τα φυτεύουν σε ένα σημείο το παρακολουθούν και κατόπιν τα φύγουν έτσι. Νόστιμα όμως. Ναι, βέβαια. Και τι άλλο τρώγατε εκτός από λάδι χόρτα. Λάδι άφθονο, κρασί άφθονο, όσοι πήρανε. Κρέας δεν είχατε βέβαια. Και κρέατα υπήρχαν. Κατσίκια. Ναι. Τότε όμως πιο καλά περνούσαν εκείνοι που είχαν δίνει είδος. Ναι. Πράγματι και όχι χρήμα. Τα χρήματα ήταν πληθωρικά. Μάλιστα. Και δεν είχαν αξία. Εγώ έκανα μία βάπτιση και μοίραζα ως μονά 5 εκατομμύρια. Ενός μονά. 5 εκατομμύρια. Τώρα αν είχαμε 5 εκατομμύρια ευρώ τι θα κάναμε. Τι θα κάναμε. Θα ψωνίζαμε ολόκληρο το τσιρίο. Μάλιστα και... Για πέστε μου, θυμάστε καμιά έτσι μια ωραία στιγμή στο παρελθόν γλεντιού στον Αυλέμωνα με κόσμο, στα παλιά χρόνια, όχι τώρα, που είστε νέα τότε. Γλεντάγατε, χορεύατε, τι κάνετε τότε. Πάρα πολύ. Ναι. Μεταξύ μας. Ναι. Είμαστε αρκετά κορίτσια. Εγώ έπαιζα παντολίνο. Α, παίζετε παντολίνο. Δεν το πιστεύω. Καλά ήταν, πολύ όμορφο. Τραγουδήσαμε κιόλας. Ναι. Οι ντόπιοι ή και οι ξένοι ερχόντουσαν. Όχι. Μόνο ντόπιοι. Όχι, όχι. Και πάνω πότε πηγαίνατε καμιά φορά στα πάνω χωριά ή... Δεν υπήρχε στην κοινωνία. Δεν υπήρχε. Υπήρχε τις δουλειές μας, για γιατρό, για να μην στο ποταμό. Ναι. Χωματόδρομος βέβαια, έτσι. Ναι. Έτσι ως... Και το σπίτι στη χώρα το έχετε ακόμα ή το πουλήσατε, το κάνετε. Στο Καψάλι. Στο Καψάλι, ακόμα πιο ωραία. Ήταν το θείο του Παπαλή για το άφησε στο μέλλον. Ο Καβαλίνη, για θυμίστε μου, ο Τζιοβάνι, ο Άγγελος. Έχει σχέση με τον Τζιοβάνι Καβαλίνη που ήταν κάποτε αυστριακός, αυστριακός πρόξενος εδώ. Α, ναι, πρόξενος. Ποιος ήταν, ναι. Αυτά γράφονται. Πιο παλιά αυτή, πιο παλιά. Και τη Ρόζα Κασιμάτη, τι την έχετε. Τη μητέρα του Λευκάδιου Χέρνου. Έχετε σχέση. Μετά τη Ρόζα, παντρεύτηκε και την πήρε Καβαλίνης. Είναι δηλαδή συγγενής σας κάπου, ήτανε, ναι. Του άντρα σας. Ο Πεσερός μου είχε βγάλει, όχι ο Πεσερός μου, είχε αδερφή Ρόζα. Μάλιστα. Ο Πεσερός μου είχε αδερφή Ρόζα. Που ήταν η μαμά του, αδερφή του Αγγέλου. Κατάλαβα, ναι. Αλλά πέσανε στο 18. Το Λευκάδιο Χέρνου τον έχετε ακούσει, το ξέρετε. Αυτό ναι, έχουμε διαβάσει πολλά και ο συγχωρημένος ο πεθερός μου ήξερε πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνει η μπαταρία πάλι και σε αυτό. Ωραία, μας τα είπατε. Ελπίζω να βγει καλά, να το δημοσιεύσουμε στο blog μας. Μην μου λέτε να τα λέτε εδώ και εκεί για να με ακούνε. Θα σας ακούσει όλος ο κόσμος από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Ωραία τα είπατε, γιατί. Μπορεί να έρθει και η ΕΡΤ μετά και να σας πάρει και...